Απέναντι στην ανάγκη των νησιωτών και συνολικά του λαού για φθηνές, απρόσκοπτες, σύγχρονες ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες 365 μέρες το χρόνο, με πληρώματα με μόνιμη σταθερή εργασία, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και οργανικές συνθέσεις που θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των πλοίων και την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, η κυβέρνηση απαντά με επιπλέον προκλητικά προνόμια στο εφοπλιστικό κεφάλαιο. Και το κερασάκι στην τούρτα είναι το μεταφορικό ισοδύναμο, αρκεί να γίνουν αποδεκτά από τις λαϊκές οικογένειες των νησιών τα νέα αυτά προνόμια προς τους εφοπλιστές. Τι είναι όμως το μεταφορικό ισοδύναμο? Το λέμε καθαρά. Είναι μία ακόμη μορφή έμεσης επιδότησης των εφοπλιστών. Και όπως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που προσπάθησε να εξαπατήσει τους νησιώτες με το λεγόμενο μεταφορικό ισοδύναμο, έτσι και σήμερα η Νέα Δημοκρατία και όλοι μαζί ταυτόχρονα στη Βουλή, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, επιχειρούν με εντυπωσιασμούς ότι τάχατες νοιάζονται για την απλοποίηση των διαδικασιών χρηματοδότησης, τη συγκεκριμενοποίηση των δικαιούχων, την επέκταση του μέτρου στην Κρήτη. Στην πραγματικότητα όμως σπεκουλάρουν πάνω στις αγωνίες και τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νησιώτες. Μάλιστα, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ επιδίδονται σε μια αντιπαράθεση περιόνου σκιάς για το ποιος ήταν ή είναι καλύτερος διαχειριστής στην υλοποίηση του μέτρου. Στην πραγματικότητα όμως είναι το ποιος υπηρετεί με καλύτερη και αποτελεσματικότερη αριστοτεχνία τα συμφέροντα του εφοπλιστικού κεφαλαίου και των ναυτιλιακών πρακτόρων. Αποφεύγουν συστηματικά όλοι τους, και η κεντρική και η τοπική περιφερειακή εξουσία, να τοποθετηθούν στο βασικό ερώτημα. Ποιος στην πραγματικότητα ωφελείται από το λεγόμενο μεταφορικό ισοδύναμο και ποια η πραγματική διέξοδος για τα φτωχά λαϊκά στρώματα? Το κριτήριο του καθορισμού του ποσού, του καταβαλλόμενου μεταφορικού κόστους, σύμφωνα με το νόμο 4551 που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2018, είναι το κόστος των εισιτηρίων των κτέλ της υπηρετικής Ελλάδας. Το ποσό που θα επιστρέφει το κράτος θα είναι η διαφορά ή το αντιστάθμισμα νησιωτικού κόστους που θα προκύπτει από τη σύγκριση του εισιτηρίου του πλοίου με το κόστος του εισιτηρίου των κτέλ σε αντίστοιχη απόσταση της υπηρετικής χώρας. Μέχρι εδώ καλά. Τι κρύβουν όμως επιμελώς οι κυβερνήσεις? Πρώτον, ότι μπορούν οι ναυτιλιακές εταιρείες ανά πάσα στιγμή να αυξήσουν την τιμή των εισιτηρίων για τα ναύλα των εμπορευμάτων πάνω από το ποσό της επιστροφής, τη συχνότητα και τη διάρκεια των δρομολογίων των καραβιών στο δίκτυο των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. Και αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτός είναι ο πραγματικός στόχος. Δύο, ότι το μέτρο αφορά αποκλειστικά και μόνο το εισιτήριο της οικονομικής θέσης για τους επιβάτες. Οι ευαίσθητες ομάδες, αν χρειαστεί να ταξιδέψουν σε καμπίνα, θα πρέπει να πληρώσουν κανονικά το εισιτήριο. Δεν προβλέπεται επίσης καμία επιστροφή για το μεταφορικό μέσο της οικογένειας. Τρία, ότι αποκλείει όσους νησιώτες έχουν δηλώσει στην εφορία ότι η μόνιμη κατοικία τους βρίσκεται στην υπηρετική χώρα, αλλά από τη φύση της δουλειάς τους χρησιμοποιούν με αυξημένη πυκνότητα τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Τέσσερα, ότι όσοι δηλώνουν μόνιμη κατοικία στα νησιά απαιτούνται τα ανάλογα εισοδηματικά κριτήρια, αφού θα πρέπει οι ετούντες να καταθέσουν ανάμεσα στα άλλα δικαιολογητικά και φορολογική δήλωση. Πέντε, ότι για την εφαρμογή του νόμου εκδίδεται κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης, Ναυτιλίας, που θα καθορίζει το ποσό που καταβάλλεται για το μέτρο κάθε χρόνο. Το πόσοι και πόσα εισιτήρια δικαιούνται το χρόνο και άλλες βασικές παραμέτρους του προγράμματος. Πολλά από αυτά μέχρι σήμερα μένουν αδιευκρίνιστα. Και επειδή γίνεται πολλή κουβέντα για την επέκταση του μεταφορικού ισοδύναμου και για τους επιβάτες που ταξιδεύουν από και προς την Κρήτη, και μάλιστα επιστρατεύονται περιφερειάρχες, δήμαρχοι, φορείς, παράγοντες του τόπου για να επεκταθεί το μέτρο. Στην πραγματικότητα το μεταφορικό ισοδύναμο αποτελεί ένας αέρας κοπανιστός, την ώρα μάλιστα που με άλλους αντεργατικούς αντιλαϊκούς νόμους χτυπιούνται τα εργασιακά τους δικαιώματα, οι ανάγκες και αδειάζουν τις τσέπες του λαού. Την ώρα που το κόστος των συγκοινωνιών και των μεταφορών αυξάνεται για τα λαϊκά στρώματα και στη στεριά και στη θάλασσα, λόγω των
λόγω των αυξήσεων στα εισιτήρια και της μείωσης του λαϊκού εισοδήματος. Πραγματικά, μα πραγματικά, το μεταφορικό ισοδύναμο είναι μία τρύπα στο νερό για τον δικαιούχο. Και πρέπει να θυμηθούμε, πρώτον, ότι από 1η-1η του 19 επί ΣΥΡΙΖΑ καταργήθηκαν πλήρως οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ που επιβλήθηκαν μετά από πολλούς αγώνες των νησιωτών ως ένα ελάχιστο αντισταθμιστικό μέτρο στο αυξημένο κόστος μεταφοράς και ζωής. Δεύτερον, ότι στο σχετικό νόμο του ΣΥΡΙΖΑ για το μεταφορικό ισοδύναμο το 2018 πέρασε τροπολογία την οποία την ψήφισαν όλοι πλην του ΚΚΕ, που προβλέπει ότι τα εκατομμύρια ευρώ επιδότησης που παίρνουν οι εφοπλιστές κάθε χρόνο για τις άγονες γραμμές δεν εκχωρούνται, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται σε τυχόν οφειλές αυτών, των εταιριών δηλαδή, προς το δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, οι εφοπλιστές που κατά μέσο όρο κερδίζουν πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση, πληρώνουν φόρο μόλις μεταβίας 15 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή λιγότερο από 10 ευρώ την ημέρα για κάθε πλοίο. Ας αναλογιστεί ο εργάτης, ο φτωχός αγρότης, ο μικρομεσαίος, ο αυτοαπασχολούμενος επαγγελματίας και έμπορας, πόσο αναγκάζεται να πληρώσει ετησίως για φόρους, χαράτσια και ασφαλιστικές εισφορές. Ή τι του επιφυλάσσουν οι νέες ανατιμήσεις στο ρεύμα, στα καύσιμα, στα είδη πρώτης ανάγκης. Είναι ποτέ δυνατόν όλοι όσοι έβαλαν το χεράκι τους για να γονατίσει ο λαός από την ακρίβεια τους φόρους και τα χαράτσια να επιδιώκουν την απαλλαγή τους από τα βάρη? Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι πραγματικά φωτιά για να μετακινηθεί μια οικογένεια από και προς τα νησιά, είτε λόγω εντοπιότητας, είτε για διακοπές, είτε για δουλειά, και αυτό δεν μπορεί να κουκουλωθεί από κανένα μεταφορικό ισοδύναμο. Και θα σας φέρω το παράδειγμα. Μια τετραμελή οικογένεια για να ταξιδέψει ακτοπλοϊκά Πειραιά, Ηράκλειο Πειραιά, μετεπιστροφής δηλαδή, και με γιόταγη οικονομική θέση αεροπορικού τύπου, θέλει τουλάχιστον 400 ευρώ. Εάν προσθέσεις και το φαγητό, τότε φτάνουμε στο ύψος ενός κατώτατου μισθού. Είναι γεγονός ότι οι μικρομεσαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι του νησιού επομίζονται ένα πολύ, της Κρήτης αναφέρομαι, επομίζονται ένα πολύ μεγάλο κόστος από τη μεταφορά των οπών αγροτικών προϊόντων προς τις αγορές της υπόλοιπης Ελλάδας και του εξωτερικού. Ποιος όμως καθορίζει το κόστος μεταφοράς τους? Είναι αυτιδιακές εταιρείες, δεν είναι? Είναι πανάκριβο το κόστος. Γιατί? Γιατί απλά επιδιώκουν το μέγιστο κέρδος. Έχουν ενταθεί κάποιες επιχειρήσεις ή μεγαλοεξαγωγής στα νοπά αγροτικά προϊόντα. Το ζήτημα όμως για μας δεν είναι να ενταχθεί ένα μέρος μεγάλο επιχειρηματιών ή να αρθούν οι όποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Εμάς μας ενδιαφέρει και ενδιαφέρει και τον αγροτοκτηνοτρόφο, τον μικρό παραγωγό, η ουσία που είναι πια. Πού πάει το μεταφορικό ισοδύναμο? Πάει στις ναυτιλιακές εταιρείες. Αυτές ανά πάσα στιγμή, όποτε θέλουν, μπορούν να αυξήσουν το μεταφορικό κόστος των εμπορευμάτων πάνω από το ποσό της επιστροφής, μετακυλίοντας τη διαφορά στον ίδιο τον παραγωγό. Ποιος ωφελείται λοιπόν, ο φτωχός αγρότης ή οι εταιρείες? Αυτό λοιπόν το μεταφορικό κόστος έρχεται να προσθεθεί στα τόσα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, όπως είναι οι πολλές χαμηλές τιμές παραγωγού, το υψηλό κόστος παραγωγής, η καταστροφή του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου από πλημμύρες που δεν έχουν ακόμα αποζημιωθεί και δεν πρόκειται να αποζημιωθούν ποτέ, από τη φορολογία, τα χαράτσια. Πίσω λοιπόν από την κουρτίνα του λεγόμενου μεταφορικού ισοδύναμου προωθείται καμουφλαρισμένα μια ακόμη γενναία επιδότηση στους εφοπλιστές. Εκείνοι λοιπόν σήμερα που κόπτονται για την ανακούφιση των νησιωτών και τη διεκδίκηση του μεταφορικού ισοδύναμου για την Κρήτη και για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως προκλητικά και ψεύτικα προβάλλουν, θα πρέπει να απαντήσουν γιατί σφύριζαν αδιάφορα όταν η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ τον Νοέμβρη του 19 κατέθεσε τροπολογία και απορρίφθηκε από την κυβέρνηση για την επαναφορά του μειωμένου ΦΠΑ για όλα τα νησιά. Το ίδιο και πρόσφατα τον Ιούνιο του 21, όταν η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας αρνήθηκε την τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ για την πλήρη επαναφορά του. Καλούμε και ολοκληρώνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, τους εργατοϋπάλληλους, τους αυτοαπασχολούμενους, τη φτωχομεσαία αγροτιά των νησιών,
του Αιγαίου, της Κρήτης, να απαντήσουν στην αντιλαϊκή πολιτική και στον υπεγμό της κυβέρνησης για αυτό το μεταφορικό ψευτοϊσοδύναμο, δυναμώνοντας την πάλη και διεκδικώντας δραστική μείωση των εισιτηρίων και των λάβλων των οχημάτων κατά 50%. Δωρεάν μετακίνηση για ανέργους, στρατευμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες. Ικανοποιητική κλαδική σύμβαση εργασίας για τους ναυτεργάτες. Δρομολόγηση σύγχρονων πλοίων, αυτοπλοϊκή σύνδεση 365 μέρες το χρόνο. Να επανέλθει ο μειωμένος συντελευτής ΦΠΑ για όλα τα νησιά που έχει κατακτηθεί εδώ και πάνω από 30 χρόνια. Κατάργηση του έμφυα και όλων των χαρατσιών, απαγόρευση των κατασχέσεων. Για τους δε αγρότες, ένα και μόνο αίτημα απέναντι σε αυτό το ψευτοϊσοδύναμο. Να διεκδικήσουν άμεση κρατική επιδότηση των ίδιων των μικρομεσαίων για την κάλυψη του κόστους ακτοπλοϊκής μεταφοράς των προϊόντων τους και όχι να την παίρνουν οι εφοπλιστές. Ευχαριστώ πολύ.